Ακούγατε και τον κύριο Μιχαήλ, ο κοινοτάρχης της ΣΑΣ μας ανέφερε μια σωρία από προβλήματα από τη λειτουργία του πεδίου. Άκουσα λίγο προς το τέλος, κύριε Σοκράτους, δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, θα σας μεταφέρω. Έλατε, πέστε μας πρώτα για το επεισόδιο με τη σφαίρα. Από πού ξέφυγε αυτή η σφαίρα, καταλήξατε σε συμπέρασμα? Εγώ μπορώ να βεβαιώσω απλά ότι 9.30 με 11 υπήρχε προγραμματισμένη βολή να γίνει του σχολείου εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων πολυπολιτών. Ναι. Και έγινε σε επίγειο στόχο με αντιεροπορικό όπλο των 050. Έγινε αυτή η βολή και μετά το απόγευμα εμείς ενημερωθήκαμε με την αστυνομία μετά από την καταγγελία του ιδιώτη ότι υπήρξε αυτό το περιστατικό. Ναι. Η αστυνομία διερευνά το θέμα. Από πλευρά τη Εθνική Φρουρά, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς διέταξε έρευνα και ο διαφαλής ο ταξιαρχός προχώρησε σήμερα σε έρευνα να δει ακριβώς τι συνέβη εκεί πέρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτού του είδου τι βολέ τηρούνται πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλεία, διότι τα παιδιά που κάνουν αυτή τη βολή είναι πρώτη φορά. Οπότε τα μέτρα που παίρνουμε είναι βάζουμε στα όπλα ειδικές αλυσίδες και ασφαλίζονται με λουκέτα ώστε να μην ξεφεύγουν από τα όρια του πεδίου βολής. Δηλαδή το όπλο να μην μπορεί να κινηθεί δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω και να σκοπεύσει εκτός των ορίων του πεδίου βολής. Ναι, χρειάζονται και άλλα μέτρα ασφαλείας προφανώς, γιατί μας αναφέρθηκαν και σε πυρκαγιές από εξωστραγγισμών. Αλλά ελάτε, πεστε μου κάτι. Η σφαίρα εντοπίστηκε, είναι από το αντιεροπορικό όπλο 050, αυτό που μας είπατε. Κοιτάξτε, ο ιδιώτης λέει ότι η σφαίρα είχε σφινωθεί στην πόρτα του αυτοκινήτου και κάλεσε την αστυνομία και έχει παραλυφθεί η βολίδα ως τεκμήριο. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη αν είναι από αυτόν τον όπλο. Δεν ξέρουμε, όχι, γιατί η αστυνομία κάνει τις έρευνες και δεν έχω ενημέρωση ακόμα από την αστυνομία ότι όντως είναι από 050. Καλά, πώς είναι απόσταση που έχει το πεδίο εκεί από το δρόμο προς το Δελίκηπον που ήταν ο οδηγός? Είναι απόσταση 3 χιλιόμετρα και 800 μέτρα. 3,8. Είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Μια μεγάλη απόσταση. Άρα πρέπει να δούμε. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι από αυτό, αλλά δεν μπορώ να το διαψεύσω κιόλας, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για αυτό το θέμα. Ναι. Επάντως, οι κοινότητες εκεί είναι επιβαρημένες, κύριε Πιέρη. Καταλαβαίνουν, το είπε και προηγουμένως ο κύριος Μιχαήλ, ότι είμαστε μια ημικατεχόμενη χώρα, πρέπει να γίνονται ασκήσεις, βολές. Ναι. Αλλά εντάξει, προσέξτε τώρα, προσέξτε. Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που εσείς τους ενημερώνετε για τις προγραμματισμένες ασκήσεις και βολές. Ναι. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, τώρα από τις 7 μέχρι τις 10, είναι πάρα πολλές οι ώρες. Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι προκλήθηκαν και άλλες φορές προβλήματα. Και στο πεδίο βολή Ξυντού θυμούμε ότι είχαμε και εκεί πολλές αναφορές σε σπίτια που έφευγαν σφαίρες και πολλά άλλα. Και πυρκαγιές εδώ στη ΣΑ. Ποια μέτρα ασφαλείας παίρνετε, γιατί τα επικαλείστε, πού είναι? Να σας πω, όσον αφορά για τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει απαγόρευση εκτέλεσης των βολών. Και όταν αυτές πρέπει να γίνουν, διότι είναι στα πλαίσια των εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, αποφεύγονται τα πυρομαχικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, δηλαδή υδροχειοδηκτικά και δαντριστικά. Αποφεύγονται αυτά τα είδη πυρομαχικών. Αποφεύγονται, αλλά τους είπατε ότι δεν θα γίνονται Ιούλιο-Αύγουστο στη ΣΑΝ και πήραν το πρόγραμμα τώρα από την Υπουργή και λένε ότι είχαν γίνει βολές και τον Αύγουστο. Όχι. Όταν λέμε καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαίτερα Ιούνιος-Ιούλιος. Τον Αύγουστο. Όχι, τους είπατε και για τον Αύγουστο, λέει. Ναι. Άρα για τον Αύγουστο, να ξαναλέω, πρέπει να κάνουμε κάποιες βολές, διότι εντάσσονται οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες αρχές Ιουλίου και ολοκληρώνεται η εκπαίδευση και πρέπει να κάνουν βολές για να εκπαιδευτούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή να περάσει και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Ήδη αυτές που είναι, ας το πούμε, λίγο πιο επικίνδυνες των αντιεροπορικών, βλέπετε τις κάνουμε μήνα Νοέμβριο. Αν και οι καιρικές συνθήκες πλέον και σήμερα που μιλάμε είναι καλοκαιρινές ημέρες. Δεν εξασφαλίζει αυτό. Και παίρνουμε άλλα μέτρα όπως πυρασφάλεια και έχουμε μαζί μας πυροσβεστικά οχήματα του στρατού σε μονοκάμπινα οχήματα, ειδικά διαμορφωμένα που υπάρχουν στις μονάδες και είναι μαζί μας εκεί πέρα για αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δυστυχώς τα πεδία βολής είναι περιορισμένα. Οι χώροι των πεδίων βολής προσπαθούμε να τα αναβαθμίσουμε και να βρούμε και καινούργιους χώρους. Υπήρχε μια συζήτηση, όπως ξέρετε, τελευταίως και για το πεδίο βολής της Ερείου, που πρόκειται να μετακινηθεί πολύ σύντομα, να φύγει από το χωριό που ήσουν στο Πτέρι να μετακινηθεί. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι
Είμαστε και σε ένα νησί που είναι περιορισμένοι και οι χώροι που είναι διαθέσιμοι για να κάνουμε τις βολές. Ναι, το ξέρουμε, αλλά είναι και οι αποστάσεις τέτοιες που είναι πολύ κοντά σε κοινότητες. Και στη Ξιντού και εδώ στη ΣΑ. Και τα προβλήματα τα είδαμε, τα βιώσαμε και με ρεπορτάζ στο παρελθόν που κάναμε σε σχέση με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Να μην χάσουμε και καμιά ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, από τι είχε γρήγορα χθες ο άνθρωπος, ο 62χρονος. Και αυτό το περιστατικό είναι το μόνο που έχουμε ακούσει τόσα χρόνια να έχει συμβεί σε τόση μεγάλη απόσταση. Βλέπετε, να το που συνέβηκε όμως. Ναι, αλλά γι' αυτό κύριε Σοκράτη, κάνουμε την έρευνα μας για να δούμε αν μπορούσαμε να το προβλέψουμε και τι και να κάνουμε για να το προβλέψουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή άκουσα που είπατε προηγουμένως ότι από τις 7 μέχρι τις 7. Από τις 7 μέχρι τις 2 ή 7 μέχρι τις 10, άλλο η δέσμευση του πεδιοβολής και άλλο η ώρα που εκτελείται η βολή. Όπως είπα και προηγουμένως, χθες ήταν από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 11. Ναι. Μόνο για 2 ώρες. Δηλαδή δεν ήταν μια μισή ώρα, δεν ήταν όλη μέρα. Αλλά πάμε στο πεδιοβολής έγκαιρα, ελέγχουμε ότι δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο πεδιοβολής, διότι είναι και περίοδος κυνηγίου τώρα. Ναι. Ιδιαίτερα την ημέρα Τετάρτη αποφεύγεται να γίνονται βολές. Μιαν το κυνήγι, μια οι βολές, οι άνθρωποι εκεί δεν βρίσκουν ησυχία. Λοιπόν, προσπαθούμε, ας πούμε, το κλείνω. Να προσπαθήσετε περισσότερο για την ασφάλεια τους, κύριε Πιερή, να μην συμβεί οτιδήποτε και να τρέχουμε μετά. Αυτό οφείλετε να κάνετε. Ναι, μα γι' αυτό σας λέω ότι διεξάγεται και η έρευνα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να... μην έχουμε τέτοια περιστατικά στο μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σοκράτη. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε.